Πάμε τώρα στα δύσκολα. Α, όλα αυτά που ξέρετε ε, πολλές μητέρες αγωνιούν όταν διαπιστώνουν ότι συμβαίνουν στα παιδιά τους. Α, έχουν έρθει δύο γονείς από πολύ μεγάλο νησί του Αιγαίου, διαμονούλες εδώ. Η Μαρία είναι η πρώτη που κάθεται, αλλά και η Ελένη. Για ευνόνα λόγους, για να προστατευτούν τα παιδιά τους, α, είναι με την πλάτη γυρισμένη στον τηλεοπτικό φακό. Να δούμε ένα πολύ μικρό ρεπορτάζ του λεπτού για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κουβέντα. Καταγγέλουν πως γυμνασιάρχης προσπάθησε να προσεγγίσει τα παιδιά τους, στέλνοντάς τους μηνύματα αλλά και γυμνές φωτογραφίες αγνώστων ατόμων. Ο λόγος για δύο μητέρες από μεγάλο νησί, οι οποίες όπως αναφέρουν ο γυμνασιάρχης, αν και δεν ήταν στο σχολείο των παιδιών τους, μέσω μηνυμάτων προσπαθούσε να τους κλείσει ραντεβού ώστε να τους συναντήσει από κοντά, ενώ φέρεται να ζητούσε από τα παιδιά να τους στέλνουν δικές τους φωτογραφίες με τα πόδια τους. Τη φορά μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να δώσει ραντεβού σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο ξενοδοχείο της περιοχής. Ευτυχώς όμως τα παιδιά δεν πήγαν. Τα δυο 13 χρόνια ανέφεραν τα πάντα στους γονείς τους και εκείνοι με τη σειρά τους κατήγγυλαν το περιστατικό στην αστυνομία, γνωστοποιώντας το θέμα και στους αρμόδιους φορείς, με αποτέλεσμα ο 47χρονος γυμνασιάρχης να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Είδατε λοιπόν με ποιο θέμα θα ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, με ποια αλήθεια ζωή, όπω περιγράφεται από τι δύο μητέρε εδώ. Ρούλα μου, να ξεκινήσουμε να πούμε αυτή τη στιγμή την κατηγορία, όπω περιγράφεται. Mm για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις μητέρε. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένο γυμνασιάρχης δεν εκτελεί τα καθήκοντά του αυτή τη στιγμή και ως προς την κατηγορία που αντιμετωπίζει και θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνη μέσα στον Οκτώβριο, τις επόμενες ημέρες δηλαδή, μιλάμε για διακεκριμένη περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος ανηλίκων κάτω των 15 ετών κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο κατεξοκολούθηση, κατά συρροή και μιλάμε για παιδιά, τα παιδιά σας δηλαδή που είναι κάτω από 15 ετών. Θα ξεκινήσω με σένα Μαρία μου για να μας περιγράψετε σιγά σιγά τι έκανε ο συγκεκριμένος γυμνασιάρχης τα παιδιά σας και κυρίως πώς ξεκίνησε να τα πλησιάσει. Για μας η ιστορία αυτή ξεκίνησε για το γιο μου στις αρχές του καλοκαιριού Ιούνιο-Ιούλιο περίπου, ε, όπου ό,τι έγινε ξεκίνησε μέσα από την εφαρμογή του Instagram. Ε, ανέβαζε κάποια story το παιδί, εκείνο έκανε τι γνωστέ αντιδράσει, τα reaction, φωτιέ, καρδούλε. Ο γυμνασιάρχη. Ναι. Όχι του ίδιου σχολείου. Διπλανού. Όχι του ίδιου σχολείου, ε, διπλανού. Τα παιδιά δεν τον γνωρίζαν. Ε, ούτε από κοντά, όπω ούτε κι εγώ. Καθόλου. Ε, κάποια στιγμή ο γιο μου εμένα μου ανέφερε ότι Μαμά μου αντιδράει στα story ο Τάδε. Ε, εντάξει, αρχικά δεν υπήρχε κάτι να με βάλει σε υποψίες έντονες, όμως... Το αντιδρά να... στα story ήταν απλά likes και ένα καλό μήνυμα, τι όμορφο αγώνα. Καρδούλες, αγώ... τι όμορφος που είσαι, αυτά. τι έξυπνος που είσαι. Κάποια από αυτά μου τα είχε δείξει το παιδί τη στιγμή που συμβαίνανε. Mm -hmm. Τύχαινε να είμαστε μαζί και μου το έδειχνε. Mm -hmm. Ε, δεν υπήρχε κάτι εκείνη τη στιγμή ιδιαίτερα ανησυχητικό, όμω. Ε, δεν πήγε καθόλου Πήγε, σαν το δικό μάνο... μου το μυαλό ah, πήγε. Ά, ah, μπράβο. <laughs> Γιατί εμένα, <laughs> αν θα μου τα έδειχνε το παιδί μου, αμέσω θα ισχυτικό, πήγαινε πολλά παιδί. like, πολλά αυτά, πολλά. Λέει, τι που είσαι. Ήταν εγώ ιδιαίτερα εγώ. ανησυχητικό το να μιλάει στο παιδί. Δεν υπήρχε κάτι απτό. Ναι, που να έχει απτό γράμμα Αυτό εννοώ. <laughs> το κατάλαβα. Ε, εννοείται ότι μετά από αυτό άρχισα να έχω το νου μου πολύ έντονα στο παιδί. Δεν θέλησα να το φοβήσω. Mm -hmm. Γιατί θα σταματούσα να μαθαίνω. Mm -hmm. Τώρα τα παιδιά είναι στην εφηβεία, είναι σε μια δύσκολη θέση. 13 κατάσταση. ετών παρόλα αυτά και ο δικό σα γιο, όπω και τη Ελένη. Σωστά. Είναι Σωστά, και φίλοι ναι. μαζί από πολύ μικρά. Τα προσέγγισε και τα δύο την ίδια περίοδο, Ελένη, μια και έχω και σένα δίπλα. Ε, όχι. Ε, ξεκίνησε όχι. να μιλάει με το φίλο του γιού μου. Και προφανώ γνωρίζοντα ότι είναι φίλη κολλητή, άρχισε να κάνει αντιδράσει σε story και στο δικό μου παιδί. Ε, ο γιος Άρα μου... δεν έπαιξε μπάλα. Δεν δεν Όχι. άρχισε να, να φλερ, φλερτάρει με τον τρόπο αυτό και τα δύο παιδιά παράλληλα. Πρώτα Όχι. το δικό σου γιο και μετά το δικό σου γιο. Σωστά. Ωραία. Μόνο από την εφαρμογή του Instagram. Θα μάθουμε σιγά σιγά, Γιώργο μου. Να ξεκινήσουμε τώρα ένα-ένα με τα μηνύματα που άρχισε, τα οποία στην αρχή δεν ήταν τόσο ανησυχητικά και απτά. Ακριβώ έτσι ξεκίνησε, με μια πάρα πολύ φιλική προσέγγιση, Κολυτούλη, κολιτέ. Όταν το παιδί δεν απαντούσε, γιατί το παιδί έπαιζε, πήγαινε στο γήπεδο, είχε δραστηριότητε, αργούσε να ανταποκριθεί στα μηνύματα αυτά. Οπότε. Και τα βλέπουμε δηλαδή αυτά από τι συνομιλίε. Του έλεγε χάθηκε ο κολυτούλη, με σνομπάρι, πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά σε καμία περίπτωση. Ε, άρχισα να είμαι ακόμα πιο πολύ κοντά στο παιδί. Ε, συζητούσαμε και με τον μπαμπά του να δούμε πώ θα χειριστούμε το ζήτημα. Αν πρέπει να δούμε τι συνομιλίε του παιδιού, χωρί όμω να. τον τρομάξετε. Να τον τρομάξουμε, χωρί να χάσουμε την εμπιστοσύνη του ότι ψάχνουμε τα πράγματά του. Θέλαμε λίγο οικειοθελώ να γίνει όλο αυτό. Ε... Πότε αρχίζει και όλο αυτό χοντρένει ως προς το δικό σου γιο Δηλαδή σταματάει το like και τι όμορφος που είσαι Και αρχίζει να του ζητά και φωτογραφία Αρχικά ε, τον ρώτησε σε ποιο σχολείο βρίσκεται Τι τάξη πάει, του είπε την ιδιότητά του Δηλαδή θεωρώ ότι χρησιμοποίησε την ιδιότητά του για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού μου Είναι ξεκάθαρο αυτό από τις ε, τον καλούσε να συμμετέχει την επόμενη χρονιά στους ομίλους που κάνει το άλλο σχολείο και όχι το, το σχολείο του παιδιού μου, ε, λέγοντάς του κιόλας ότι θα πηγαίνουν και ταξίδια μαζί με τους ομίλους. Ε, τέλος πάντων, το πιο χτυπητό που έγινε είναι ότι κάποια στιγμή πήγαινε ο γιος μου με το γιο εδώ της Ελένης στο γήπεδο για να παίξουν μπάλα και σε μια συνομιλία που είχαν εκείνη την ώρα του λέει εμεί πάμε να παίξουμε μπάλα τι ωραία παιχταράδες, στείλτε μου φωτογραφία από το γήπεδο να σας θαυμάσω. Ποια ηλικία α, έχει περίπου ο γυμνασιάρχης? Ε, πρέπει να είναι από 45 έως 50. Ωραία. Ε, τα παιδιά όπως προχωρούσαν, γιατί ήταν στο δρόμο εκείνη την ώρα, πηγαίνανε στο γήπεδο να παίξουν, όπως προχωρούσαν, στείλανε μια φωτογραφία τα πόδια τους. Φορούσαν παντόφλες και θα βάζαν τα ποδοσφαιρικά στο στάδιο. Η απάντηση που έλαβε ο δικός μου γιος, όπως είπε, είναι ότι «Τι μου κάνεις τώρα, τρελαίνομαι για πόδια, με χτυπάς το αδύναμο σημείο μου». Και τώρα αρχίζω και το σκέφτομαι και δεν είναι καθόλου όμορφο όλο αυτό, είναι σοκαριστικό, είναι μια ανώμαλη κατάσταση, εμείς νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα. Μετά από όλο αυτό, τον κάλεσε να τον δει και από κοντά... Και στα δύο τα παιδιά, και στη Ελένης, από ό,τι μα είπαν αργότερα τα παιδιά όταν πλέον είχε γίνει γνωστή η κατάσταση, ότι τα είχε καλέσει πρώτα σε εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο της περιοχής με το πρόσχημα να τα γνωρίσει από κοντά, γιατί δεν τα ήξερε, όπως έχουμε ήδη πει. Ε, τα παιδιά δεν πήγαν και κατόπιν τους έκλεισε άλλο ραντεβού, στο χώρο του σχολείου, χωρί όμω να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Δηλαδή δεν είχε ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Απλά... Για όλα αυτά όμω το δικό σου παιδί σε ενημέρωνε. Ή υπήρξε και κάποιο σκηνικό από όλα ε, στο οποίο δεν σε κράτησε ενημερή. Δεν με κράτησε ενημερή. Ε, μου Άρα και το παιδί like... να ψηλιάζεται ότι κάτι συνέβαινε. Εγώ όπως το εισέπραξα και μιλώντας μετά και με ειδικούς, ε, το παιδί μου έδειχνε κάποια πράγματα αποσπασματικά. Ήταν, θεωρώ, ο τρόπος του παιδιού να πάρει την έγκρισή μου. Χωρίς όμως ότι αυτό που συμβαίνει είναι φυσιολογικό, έτσι. Ναι. Χωρίς όμως να το Κάνει και εμφανέ ότι συμβαίνει. Γιατί ένα 13χρονο παιδί τώρα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει και στο μυαλό του ότι υπάρχει ένα εκπαιδευτικό και μάλιστα γυμνασιάρχη, ο οποίο ξεκινά να του κάνει like μετά ε, να ε, στέλνουν μια φωτογραφία τα παιδιά τα πόδια του που πηγαίνουν ε, στο, στο ποδόσφαιρο και να λέει: Τι ωραία πόδια έχει, τι μου κάνει τώρα. Πότε μπαίνει ο δικό σου γιο Ελένη σε αυτή τη ε, σχέση που ξεκινά εδώ. Εγώ... τη σχέση, εννοώ, ε, ναι. με τον τρόπο που ξεκίνησε. Εγώ ενημερώθηκα από τη Μαρία στα τέλη Αυγούστου ότι ο γιος της συνομιλεί με τον εν λόγω εκπαιδευτικό. Ε, μου εξέφρασε την ανησυχία της και με ενημέρωσε ότι μιλάει και ο δικός μου ο γιος. Ε, ο δικός μου ο γιος είχε επικοινωνία περίπου 10 ημέρες όταν εγώ το έμαθα. Ε, φυσικά, ρώτησα το παιδί και μου απάντησε αμέσως σε ό,τι ερώτηση και να του έκανα. Ε, μου έδειξε το κινητό του, το οποίο όμως ε, στη δική μας περίπτωση, ενώ ξεκίνησε με τα like και τις καρδούλες τα story, ε, ο γιος μου ήξερε από τον κολλητό του ότι... Είναι πολύ φιλικό ο εκπαιδευτικό. Από, από το γιο τη κυρία. Ναι, ο ναι. κολλητό είναι ο γιο τη Μαρία. Για να ναι, ναι. καταλαβαίνουν και τηλεθεατέ. Δηλαδή σωστή, είχε σωστή. μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη από τον γιο τη Μαρία. Ναι, ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικό είναι φιλικό, είναι κουλ cool και θεώρησε ότι είναι προσόν να να. Άρα, συνολή. εδώ τώρα έχουμε πώ ο γιο τη κυρία εισέπρατε από τον γυμνασιάρχη τα like και όλα αυτά. Ότι ήταν ένα φιλικό γυμνασιάρχη και τίποτα παραπάνω. Φιλικό. Μετά άρχισε cool, να. Ό,τι είναι κοντά στα παιδιά. Cool, cool. Cool είναι η λέξη. Είναι cool. 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 Ακριβώ αυτό είπε το παιδί, ότι είναι πολύ cool. Ε, στη συνέχεια μου έδειξε τα μηνύματα, βέβαια στη δική μας την περίπτωση. Ε, ξεκίνησε με κάποια like, με κάτι καρδούλες στα stories. Στη συνέχεια κάποια γρα τα μηνύματα, αλλά πολύ γρήγορα η συνομιλία ε, ορίστηκε από τον εκπαιδευτικό με τη μορφή των φωτοτσάτ, τα οποία μπορούσαν να προβληθούν μόνο δύο φορές και στη συνέχεια το μήνυμα εξαφανίζονταν. Μισό λεπτάκι. Είχε στείλει ε, ο γιος σου φωτογραφία? Ο γιος μου είχε στείλει φωτογραφίες ε, τις, από όπως αναφέρει το παιδί, ε, του ζητούσε συνήθως έμεσα τις φωτογραφίες. Ε, πέρα από αυτό, μετά πάτε στο γήπεδο, παιχταράδες μου. Ε, του έλεγε όταν το παιδί δεν του έστελνε μηνύματα, ε, πού πήγε το χαμόγελο, καληνύχτα χωρίς πόδια. Ε, ε, σας έστειλε ο Θεός την κατάλληλη στιγμή. Είναι σαν, σαν να σας έστειλε ο Θεός. Ε, Αυτός ο συγκεκριμένος α, γυμνασιάρχης ήταν ένας άνθρωπος που είναι γνωστός στο δικό σας νησί ή ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε ως εκπαιδευτικός εκεί, ας πούμε. Χωρίς να μου πείτε λεπτομέρειες. Του είχατε εμπιστοσύνη εσείς αρχικά. Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Θα, σας πω. Εγώ γενικά ήθελα και συνεχίζω να θέλω να νιώθω ασφαλής και να έχω εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους που είναι με τα παιδιά μας κάθε μέρα. Ο εν δεν είναι, είναι γνωστός στο νησί μας, Όμω για μένα αυτό δεν έχει να κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή είναι κάτι εγώ αυτή τη στιγμή και τα παιδιά, γιατί το πρώτο που είπανε δεν το πιστεύω, ε, είναι καθηγητή. Δεν το πιστεύω, δηλαδή ε, έχει πληγεί εντελώ η εικόνα του εκπαιδευτικού και στο μυαλό των παιδιών αλλά και στο δικό μα. Ε, Μαράκια άκου. Και... Επειδή η Κατερίνα Σουλιώτη, με την οποία και συνομιλείτε όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να έρθετε στην εκπομπή, έχει βρει και έχει εντοπίσει τον συγκεκριμένο γυμνασιάρχη τουλάχιστον δύο φορές. Κατερίνα, μου δώσε μας δύο-τρία στοιχεία από αυτά που θέλει να ακουστούν, γιατί επουδενή δεν θέλει να ακουστεί η φωνή του όλα αυτά που συζητάμε. Έχω μιλήσει, όπως είπες και εσύ, Ζήνα, καλό μεσημέρι, δύο φορές μαζί του. Ο ίδιος λέει, ακριβώ, αρνούμε όλες τις κατηγορίες και αυτό θα φανεί και στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει τίποτα το παραμικρό, λέει, στη δικογραφία που να με κρίνει ένοχο. Αυτό θέλει να ακουστεί. Να δεν θέλει κάτι, να πούμε Ζήν. ότι τον εντόπισε και σήμερα το, πρωί, σήμερα το πρωί συνέχισε να σου δίνει την ίδια απάντηση. Μια ερώτηση είναι. στην να Κατερίνα Ζήνα. Απλώ δεν δουλεύει αυτό τώρα. Έχει α, μπει στην. Α, σε, διαθεσιμότητα. σε διαθεσιμότητα. Ναι, κύριε Τσούκαλη. Κατερίνα, μου να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν τον ρώτησε, πώ είναι δυνατόν ένα γυμνασιάρχη να κάθεται να ανταλλάσσει μηνύματα με νεαρά παιδιά τα οποία μάλιστα δεν είναι από το σχολείο του. Είναι από άλλο σχολείο, αν κατάλαβα καλά. Βέβαια. Αυτό, Γιώργο... αν ρωτήθηκε και τι απάντηση σου έδωσε. Γιώργο, τον ρώτησα και γιατί έστελνε ε, φωτογραφίε στα παιδιά και γιατί μιλούσε με ανήλικα παιδιά χωρί να τα γνωρίζει και μου είπε ακριβώ: Είμαι στο νοσοκομείο τώρα, δεν μπορώ καθόλου να σου μιλήσω άλλο και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Άρα και δεν έδωσε απάντηση σε αυτό. Καμία. Να πούμε λίγο είναι κάτι, αρκετό, ναι, βέβαια. Πρέπει να πούμε και δύο ναι, στοιχεία πολύ δύο σημαντικά. Ρούλα μου αφορά και σε ένα κορίτσι χρόνια. Θέλω ένα, να πω πάνω έτσι σε να αυτό. Τα πούμε λίγο, γιατί είναι σημαντικά Υπάρχει να τα πούμε. Υπάρχει μια πληροφορία, δεν έχει όμω επιβεβαιωθεί και γι' αυτό δεν μπορώ να πω και περισσότερε λεπτομέρειε. Να πούμε αρχικά ότι έχουν κατασχεθεί όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που διέθετε. Ο άνθρωπο αυτό, κινητό, λάπτοπ, ό,τι υπήρχε. Έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εκκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να γίνει έρευνα για το τι υπάρχει μέσα στα, στα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει. Και υπάρχει μια υποψία ότι έχει βρεθεί κάτι που αφορά σε ένα 14χρονο κορίτσι, όμω επειδή δεν είναι πλήρω επιβεβαιωμένο και δεν ξέρουμε αν θα ασκηθεί κάποια δίωξη και γι' αυτό το αναμένουμε και θα δούμε. Υπάρχει όμω μια φωτογραφία που φαίνεται να έχει στείλει που απεικονίζει έναν γυμνό άντρα αν δεν κάνω λάθο, στο γιο τη Ελένη. Αυτό κατάλαβα και εγώ ότι στο δικό, Ζωστό. σου γιο, ε, στο δικό σου γιο Ελένη το έχει λίγο χοντρίνει περισσότερο. Αυτό έχω Σε, καταλάβει. Α, παρότι ήταν ε, ολιγοήμερη η συνομιλία του, ήταν πιο περιεκτική. Πήγε <laughs> κατευθείαν δηλαδή στο ζητούμενο. Ε, κάποια στιγμή αργά το βράδυ, γιατί συνομιλούσαμε τα παιδιά από το πρωί, όπου συνήθω έστελνε εκείνο πρώτο μήνυμα όλη τη διάρκεια της μέρας και μέχρι και αργά το βράδυ τις πρώτες πρωινέ ώρες. Κάποια στιγμή αναφέρει το παιδί να σου στείλω κάτι να γελάσεις. Και περίμενε το παιδί τώρα το αστείο. Και του στέλνει μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει ε, γυμνό άνδρα από παραλία γυμνιστών. Του λέει ότι το ξέρω ότι είσαι φυλικός, το ξέρω ότι είσαι μικρός και δεν θα έπρεπε να σου τα στέλνω αυτά. Παρ' όλα αυτά, να μαθαίνει. Mm. Το παιδί εντάξει, δεν περίμενε προφανώ ότι του σταλεί κάτι τέτοιο όταν του είπε να γελάσει. Και την έκανε screenshot τη φωτογραφία και έτσι την έχουμε στα χέρια μα και την <στονίκοντα> έχουμε παραδώσει στι αρμόδιε αρχέ. Ε, γιατί ακριβώ του το, το έκανε εντύπωση. Εκεί, Εκεί αρχίζει ήταν πια... και αυτή για με τη μορφή το να. Ναι, το παιδί κάποια στιγμή άρχισε να αισθάνεται μια πίεση, να λέει ότι άρχισε να γίνεται ενοχλητικό, αλλά δεν ήξερα πώ να σταματήσω να μιλάω μαζί του. Γιατί έστελνε μηνύματα και προέτρεπε τα παιδιά να απαντήσουν. Κολλητέ, πού είσαι, πού χάθηκε, στο χαμόγελο. Ε, Άντως, μ να με λέω. τον τρόπο του ανάγκαζε τα παιδιά να τους στέλνουν αυτά που ζητούσε, δηλαδή το χαμόγελό τους, τα πόδια τους που χωρίς. φορούσαν τα σπορτέκ τους για να πάνε, πάνε, πάνε στο ποδόσφαιρο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από όλα αυτά. Και μαλλιά ναι, ναι. του... Ναι, ναι. ναι. του είπε ότι έχει τέλεια μαλλιά για ανακάτεμα... Δηλαδή άρχισε ο μικρός να μην αισθάνεται. Ε, Αληθεύει ότι τους έστειλε και κάποια μηνύματα μέσα από τα οποία φαινόταν ότι δεν πρέπει να δίνουν σημασία στα κορίτσια, στις γυναίκες. Α, αυτό έχει ε? συμβεί στο δικό μου γιο. Mm. Ε, είχε αναφέρει κάποια στιγμή το παιδί για μία σχέση που είχε έτσι με ένα κορίτσι. Και εντάξει, η φρασιολογία είναι πέρα από άπρεπής, ε, γιατί αυτά δεν είναι σε φωτοτσάτ, τα έχουμε, τα έχουμε καταθέσει όλα. Ε, για το ρόλο της γυναίκας από έναν εκπαιδευτικό, εντάξει, δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Λιμνασιάρ. Ότι όλες είναι... Δεν ε... σο... θέλω μπιπ. να το πω. όλες και πρώτης. Εσύ μην αλλάξεις για καμία μπιπ. μπιπ. Ε, τέλος πάντων, μην, μην μείνεις στο χέρι. Μιλάμε για ναι. πράγματα τα οποία... Ω, Χριστέ μου. Κύριε Παύλου, κάτι θέλατε. Επειδή είναι, φαντάζομαι... Το νησί το συγκεκριμένο δεν είναι τόσο μεγάλο για να... Μεγάλο νησί είναι. Μεγάλο νησί έστω, αλλά ε, από άλλα παιδιά έχουν... Ξέρουν αν έχουν κυρίες, ακούσει, μάθει κάτι. Στην κοινωνία γενικότερα, τι συμβαίνει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εντάξει, φήμες τώρα σε μια τοπική κοινωνία, καταλαβαίνετε υπάρχουν πολλές, καλέ, κακέ. Έχει να και στο δικό σπίτι. Ε, Όμω, η τοπική κοινωνία έχει και το χαρακτηριστικό το ότι... Συσπυρώνεται για κάποιο λόγο. Υπάρχει ένα είδο μια ομερτά, δεν ξέρω πώ να το πω. Κάτι με ενημερώνει η Μαρία ε, Παναγοπούλου ότι θέλει να θέλω πει να και μου κάνει νόημα. Εξής, ότι έλαβα μήνυμα από φίλοι μου. Εμεί δεν έχουμε πει το νησί. Όχι, βέβαια. Οι φίλοι μου ζουν στο νησί όμω. Ε, και με ρωτάει και ανήσυχη, μάλλον, εάν μπορώ ιδιωτικά να τη πω το όνομα του καθηγητή, γιατί οι περιγραφέ. Προφανώς κάτι θυμίζουν. Και το νησί Υπάρχει. προφανώς. Ε? Το νησί. Είναι το ίδιο νησί. Ναι, δεν, δεν το επιβεβαιώσω. Δεν ήξερε, δεν τις έχω πει ναι. Είναι από εκεί όμω. Είναι, είναι, είναι από Άρα εκεί Είναι από εκεί. Άρα τώρα μας βλέπει οπότε Να, είναι το ουσιαστικά... Ίδιο νησί. <σομίως> Παίρνει την απάντησή απ τη. Δε, δεν το κάνουν πρώτη φορά. Θέλω να πω, φαίνεται τέχει. ότι δεν το έχει κάνει πρώτη ε, φορά. Ναι. Εδώ είναι το, το, σημαντικό, τουλάχιστον από αυτό που. Πάντω δεν θέλει να απαντήσει, αλλά τουλάχιστον το έχει κάνει σε δύο παιδιά. Τα δικά του παιδιά. Να ανοίξουν όμω. Να ανοίξουν στόματα πια. Μαζί με την κυρία τώρα που έστειλε το μήνυμα, ενδεχομένω και άλλε κυρίε και άλλε μανάδε, πατεράδε. Σε ποιο στάδιο είναι αυτή τη στιγμή Α, η, η δικογραφία ρουλά. Σε επόμενες ημέρες ε, θα καθίσεις στο εδόλιο για το πλημέλημα που αναφέρουμε γιατί για πλημέλημα με... μιλάμε, έτσι, η κατηγορία που έχει για την διακεκριμένη περίπτωση. Πως όμως είναι, είναι άρρωστος. Γιατί είπε είμαι άρρωστος, αφήστε με, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω αν θα πω. Πως νοσηλεύεται, μια... δεν ξέρω νοσηλεύεται... πότε το Τώρα αυτό είναι τι επόμενε μέρε. Εδώ, ναι. μέχρι να τελειώσει Οκτώβρη, αυτό θα. Ζήνα. Συγγνώμη, θέλω να σου πω κάτι ότι υπάρχουν και άλλε σημαντικέ μαρτυρίε που θα φέρουμε στο φω στην εκπομπή και άλλε μητέρε που σε λίγο καιρό θα δούμε και θα μιλήσουν αποκλειστικά σε σένα και στην εκπομπή μα, που μιλάνε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τον τρόπο προσέγγιση <συσίλισμα> σε ανήλικα παιδιά και μαθητέ. Άρα, Κατερίνα, μου απαντά το ερώτημα. Αν υπάρχουν δηλαδή. και άλλοι <συσίλισμα> παιδιά, νομίζω άλλο. ότι ε, θα πρέπει α, να δοθεί και η φωτογραφία του στη δημοσιότητα σε αυτέ τι περιπτώσει, γιατί εδώ πέρα μπορεί <συσίλισμα> να μην προχώρησε όλη η υπόθεση. <συσίλισμα> μπορεί, κάπου <συσίλισμα> να γίνει ένα λυσάκι. Νομικά, αλλά ηθικά είναι κακούργημα όταν. Ο αυτός ο άνθρωπος... δεν το συζητάμε. Κακούργημα στην κυρία Ωλήνη. Δηλαδή τελευταίο από σένα μαράκι μου και να ολοκληρώσουμε. Θέλω να πω εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονεί να είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά του. Η απαγόρευση δεν είναι λύση, γιατί μπορεί να μην το μάθει ποτέ. Είναι καλύτερα να ξέρει ότι χρησιμοποιούν τα social, έτσι κι αλλιώ δεν μπορεί να τα αποφύγει, αλλά να είσαι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά. Ε, τώρα για το πλημέλημα που αναφέρθηκε. Ε, ο τρόπο που το χειρίστηκε είναι πολύ έξυπνο και δείχνει και ότι ναι. υπάρχει, δηλαδή αυτό με τα photo chat mm. το όρισε εκείνο. Δεν το όρισαν τα παιδιά αυτόν τον τρόπο επικοινωνία. Ναι, αλλά το, το, το να σβήνει το ερημικό, μήνυμα. Το ξενοδοχείο. Yeah. Αυτό... Ότι του κάλεσε, ναι, αλλά δεν το έκανε. Όχι, αλλά το έκανε μέσω φότοτσατ. Και σου ναι, λέει. αλλά ναι... του πήγε όμω. Πήγε τα παιδιά. Δεν μαζεύτηκαν ξαφνικά δύο παιδιά και συνομώτησαν να του κάνουν κακό. <laughs> Προφανώ. Ε, δεν υπάρχουν μηνύματα. Είχε προβεί, υπάρχουν μηνύματα. Είναι, πολύ πάρα, π... είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον όπω το βιώσαμε εμεί, ότι οι δικαστικέ αρχέ είχαν φοβερά αντανακλαστικά, λειτουργήσαν απίστευτα γρήγορα, αλλά δεν έχουν εργαλεία στα χέρια του. Δηλαδή θα έπρεπε σε αυτέ τι περιπτώσει. Η άρση να γίνεται πάρα πολύ γρήγορα για να παίρνουν τα στοιχεία από την εφαρμογή. Mm. Να προχωράνε αυτέ οι υποθέσει. Εκτό από την εφαρμογή, είχε και τα τηλέφωνα των παιδιών, Όχι. <σχωρώ> Όχι, από ό,τι μα έχουν τα... Όχι. <σχωρώ> Πήτω, τα παιδιά. Μόνο μέσα από το Instagram. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να γίνεται άμεσα η άρση και να, να παίρνουμε όλα τα μηνύματα, το ιστορικό. Μάλιστα. Σε αντίθεση με την υπηρεσία του, έτσι που βρήκαμε μια πόρτα τεράστια. Δεν. Ε κινητοποιηθήκαν θα ούτε γρήγορα. Θα να ξέρετε. Νομίζω mm. το προλόγησε η Κατερίνα Σουλιώτη ότι θα συγκεντρώσουμε και άλλα στοιχεία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που φτάσατε ως εδώ, που μοιραστήκατε με τον κόσμο, αν θέλετε, τις δικές σας έτσι, σκέψεις και αντοχές, εγώ θα το πω όπως το νιώθω. Και εδώ είμαστε να μοιραζόμαστε τις αλήθειες. Κανείς δεν έχασε από την αλήθεια. Κερδισμένοι βγήκαμε όλοι και κυρίως βγήκαν τα παιδιά μας από αυτό γιατί μαθαίνουν να μιλούν.